Οι διαστάσεις ενός τυγερού εγκλήματος ξεδιπλώνονται ώρα με την ώρα στο Τιμπάκι, όπου εντοπίστηκε χθες το απόγευμα το πτώμα 24χρονου Πακιστανού, το οποίο ο δράστης είχε επιχειρήσει να εξαφανίσει πετώντας το σε ρέμα. Υπήρχαν ίχνη αίματος, τα οποία χθες το μεσημέρι αυτός προσπάθησε να τα καθαρίσει με ένα πανί και το χώμα το ανακάτεψε εκεί με μια τσάπα για να μην φαίνεται οι κοιλίδες του αίματος. Τη φρίκη αποκάλυψε η παρατηρητικότητα και η ψυχραιμία του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Μανώλη Ορφανουδάκη και του Γαμπρούτου που έστεισαν παγίδα στο δράστη επιστρέφοντας στο θερμοκήπιο μαζί με την αστυνομία. Πιθανόν να είχαμε και χειρότερα σε περίπτωση που καταλάβαινε αυτός ότι εμείς κάτι αντιληφθήκαμε. Τότε με δείξαμε και μια ψυχραιμία ότι δήθεν και καλά κάναμε βόλτα στο θερμοκήπιο για να κλείσουμε και τα παράθυρα. Και επειδή βόλεψε και το γεγονός ότι δεν είχαν τελειώσει τη δουλειά τους ακόμα, τους αφήσαμε, λέμε, σε μισή ώρα θα γυρίσουμε για να σας πάρουμε και πήγαμε και ενημερώσαμε άμεσα την αστυνομία. Το θύμα ξεκίνησε να εργάζεται στα θερμοκήπια της οικογένειας πριν από περίπου 10 ημέρες. Τα ίχνη του όμως χάθηκαν ξαφνικά από την Πέμπτη και ο 32χρονος εμφανίστηκε μαζί με άλλο Πακιστανό για να συνεχίσει τις εργασίες. Τα σημάδια αναστάτωσης του χώρου θορύβησαν τους ιδιοκτήτες που ψάχνοντας για το ενδεχόμενο κάποιας κλοπής βρέθηκαν αρχικά μπροστά σε κοιλίδες αίματος και στη συνέχεια μπροστά στο πτώμα το οποίο ήταν τυλιγμένο με νάιλον. Επειδή πήγαμε να κλείσουμε το παράθυρο από τη μεριά που είχε πεταχτεί το πτώμα και λόγω της δυσοσμίας που επικρατούσε βρέθηκε το πτώμα. Είναι αμαρτία. Αλλά δεν ξέρω, αυτοί οι Πακιστανοί αναμεταξύ τους σκοτώνται. Στις 7 σήμερα το πρωί, μετά από ώρες ανάκρισης, ο 32χρονος ομολόγησε το στιγερό έγκλημα, εξηγώντας τους αστυνομικούς, τους οποίους οδήγησε και πάλι στο σημείο, ότι τον χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι. Τύλιξε το σώμα του σε νάιλον και το πέταξε στον γκρεμό, ενώ στη συνέχεια έκρυψε το όπλο του εγκλήματος σε μια άδεια δεξαμενή όπου βρέθηκε. Η αυτοψία μέσα στο ρέμα στάθηκε αδύνατη στη διάρκεια της νύχτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, κλιμάκια της σήμανσης άρχισαν να σαρώνουν το σημείο από όπου απομακρύνθηκε αρκετές ώρες αργότερα το πτώμα του θύματος, με τη βοήθεια και συμπατριωτών του που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τι συνέβη. Τι είμαστε, εδώ εμείς ήρθαμε να πάρουμε κανένα φράγκο, όχι να σκοτώσουμε ένας τον άλλο. Είναι μαρτία πολύ μεγάλο. Τα κίνητρα του εγκλήματος χαρακτηρίζονται από την αστυνομία ως προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ο 24χρονος βρέθηκε ουσιαστικά γυμνός, εξετάζεται και το ενδεχόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης του θύματος. Θύμα ληστείας. Του πήραν 100 ευρώ, το σκοτώσαν. Πρώτη φορά είναι. Τώρα κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, να πούμε, μεταξύ τους. Ή στη δουλειά, να πούμε, είχαν ο ένας δουλειά και ο άλλος δεν είχε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα που η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη από τις αποκαλύψεις, επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα της αστυνόμευσης, με το αίσθημα ασφάλειας να κλονίζεται ακόμη περισσότερο στην περιοχή, καθώς σε λίγες ημέρες αναμένεται και η απομάκρυνση του ΤΑΕΜ Σαράς, το οποίο θα έχει πλέον έδρα στους Αγίους 10, όπως επισημαίνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φασομητάκης, κάνοντας έκκληση στην τοπική ηγεσία της Ελλάς να επανεξετάσει τα δεδομένα. Όταν σε μια περιοχή υπάρχουν 2.000 αλλοδαποί, οι οποίοι δεν έχουν μετρό, οι οποίοι δεν έχουν ταυτότητα, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ανά πάσα στιγμή αυτό το έγκλημα το χθεσινό και την επόμενη μέρα να μην υπάρχουν, να μην υπάρχουν στη δικιά μας την περιοχή, πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να σκέψει να δει το θέμα πιο ζεστά. Κανείς δεν ακούει. Πέστε μου, αν δεν χρειάζονται τα εδώ, πού χρειάζονται? Κάνω έκκληση στο στρατηγό. Πρέπει τα πράγματα αυτά να τα δούμε πιο σοβαρά.